Πλήρη. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κούτσις και έχω μαζί μου τον Κούτσις Dad. Και θα παίξουμε το μάτσο Ολυμπιακός εναντίον Βόλος. Έχω πάρει τον Βόλο και ο πατέρας μου έχει πάρει τον Ολυμπιακό και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσει το μάτς, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή φυσικά στο κανάλι μου, γιατί θα μου βοηθήσετε να ανέβω πιο πολύ. Και τέλος θα δείτε ένα βαθμολογικό πίνακα, όπου είναι από όλους αγώνες που έχω παίξει με τις ομάδες Super League. Οπότε κοιτάξτε τον για να δείτε σε ποια θέση είναι η ομάδα σας. Πάμε λοιπόν τώρα στον αγώνα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις δύο ομάδες, θα νικήσει καλύτερος. Παράλληλα, για όσους δεν τον πρόσεξαν. Έλα! Μεγάλη επιτυχία! Τι έβαλε ο Τέλετιτς! Αν θέλει να πούμε σιγά σιγά και τις κάνεις. Τελικά για να βάζει τέτοια σου σημαίνει ότι μπορεί να τα βάζει και στα αλήθεια. Από πολύ νωρίς ανοίγω το σκορ. Τώρα δεν θα ήταν με σκημένο. 0-1. Καλύτερο ξεκίνημα. Έλα το χερό ήταν. Μαρσέλο. Οχ, οχ, Μαρσέλο. Ωραία ενεργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό. Έτσι, μπράβο. Και φύγαμε. Παίρνουν την μπάλα. Η πίεση στην επίθεση έχει απο... Καλώς. Έλα ρε Φερνάντες. Φερνάντες, ξεντράρι. Α, ήθελα το φάουλ. Δεν μου το δώσε. Κλειτώνει τα χειρότητα. Αλλά την πειράζει. Βλέπουμε να γίνονται ομυρικές μάχες. Καλά κολλήγεται το παιχνίδι. Μπήκε με άσχημο τρόπο. Δώσε κίτρινη. Όχι. Όχι, όχι. Έλα ρε τώρα στο αυτό να δίνει από νωρίς. Έτσι, τάμπουρα, ναι. Έλα ρε, ένα μαρκάρισμα έκανα. Ένα μαρκάρισμα δεν είναι. Μόνο που δεν ήταν από κεφάλι. Για ξανά τόλμα να το κάνει. Έλα. Όχι ρε! Όχι! Ναι! Όχι ρε! Δεν έχω κέντρο. Ωπ, τραγικό λάθος έκανε. Αυτός ο παίκτης πραγματικά σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Βαλμπουενά που ο Γκροστόν είναι πολύ δυνατός άντρας. Όχι! Ναι! Ναι! Έλα! Τελετής! Όχι! Πώς με έβαλες το προηγούμενο και δεν μου βάζεις αυτό. Πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι παλιές. Βέβαια, από μόνος του Ζανατούν χρειάζεται κάποιο να πει. Πολύ δυνατός άντρας. Κανονικά ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει στην ομάδα και τον Μπενζεμά. Βαλμπουενά. Βαλμπουενά. Κατεβαίνει με χίλια από τα δεξιά. Μήπως θα έπαιρνε και τον Τζον Τέρι στα νιάτα του. Όχι ρε. Μπράβο. Αλλά τρέχα. Πω! Αυτό είναι. Και φύγαμε. Και φύγαμε. Ναι ρε! Μόνος του. Πάρε χώρο. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Ανεβείτε ρε! Άρε! Πάλι το ίδιο. Αυτό είναι! Πάρε! Τι κομπλία! Και έμπαινε! Εκεί, στην μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους υπέκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την πάρα. Λούνα. Αυτό είναι. Σουτ! Άρε! Πάλι κόρνερ! Πόσα, 4 κόρνερ! Κατάφερε να φύγει σε εμάς, έμοιαζε μοιραίο. Θα διώξει την μπάλα. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Έλα, άρε. Δεν άντεξε τελικά. Μα τι γι' άλλο. Έλα ρε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη. Όχι. Θα κάνει. Δεν το προλαβαίνω. Μου πήγε, τέλα φάνεται. Και ακόμα δεν είναι ο
Όχι! Όχι! Όπα! Τι πάντησες! Άλλαξε το κανάλι, είναι δυνατό! Αυτό βέβαια ελοκεύει και κινδύνους, γιατί ρισκάρουν ταυτόχρονα να αφήσουν καινούς χώρους σε άλλους. Όχι ρε! Α, ναι ρε! Όχι! Σήκω ρε! Σήκω ρε! Σήκω! Σήκω κάτσε! Όχι ρε! Αυτή και αν είναι ανθρωπή του σκορ και με στήλα. Για τώρα δεν το πιστεύω αυτό. 2-1. Και δεν σταματάει ο θρύλος. Η μάνα του το πλήρωσε ακριβά αυτό. Σίγουρα τους βοήθησε και η τύχη. Φάουλ. Η μπάλα τους τρακίστηκε σε ένα σώμα και τους τρώθηκε στο πιάτο. Άντε ρε! Ρε! Και να που έχουν... Ακόμα διαμαρτύρεται, είναι στο έδαφος. Αυτή η μπάλα αποδεικνύεται ειδική στις ανατροπές του σκορ. Για να δούμε όμως τώρα θα το υπερασπιστεί. Ορισμένες φορές δεν μπορώ. Πιο δύσκολο. Ο Ολυμπιακός. Πήγε μόλι με αδερφάρα, πήγε. Για να είμαστε έτσι, για προωθημένους υπεκτήρες. Επιχειρεί μια βαθιά... Όχι! Ωρε, τι έκανε! Δυο, να και το βολέ. Μπράβο! Όχι ρε γάμο! Με σπρώχνει ο τέτοιος, ο Εμβιλά. Πάρ' το φάουλ! Όχι ρε! Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Καλά έχουμε ξεκινηθεί τώρα. Μας πήρε ο Βόλος λες και είναι... Τι να πω πάλι, Παναγία. Τι να πω! Με πιάσε τώρα! Ξέρει να διαπεράσει την άμυνα. Ναι ρε! Α! Ναι! Και πάλι τα κατάφερα. Δύο. Μου θύμισε την κανονική άμυνα του Ολυμπιακού. Μπράβο, Τσέκα. Κέντρασε τόσο γρήγορα μετά την ευκαιρία. Πάμε 2-2. Άρε Ντέλετ, πάρε καλά που είναι εκεί. Ξαναπήκαν για τα καλά στο παιχνίδι. Έχουν πάρει φορά και δεν σταματάνε με τίποτα. Για να δούμε, θα συνεχίσουν έτσι. Ο Παντέ. Μπαλντουένα. Παίρνει ωραία πάσα από τους υπέρχους. Το κατά... Λάβα. Νάτος. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό. Έλα ρε. Με το πιστόλια. Έτσι. Τιου. Όχι ρε. Ανελημένος έχει αποδείξει αυτός ο πιέτης. Μια δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κοινό να προσπαθήσει. Αλλά προφανώς δεν καταφέρει. Αυτό πράγμα λέει. Και λόγω της τρίπλης. Έχεις πέσει τα νεύρα λέει. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Έλα ρε. Μην το λήξεις. Μην το λήξεις. Όχι ρε. Νομίζω είναι αυτό που... Μπράβο. Γάμο το. Πάμε τελευταία φάση. Αυτό είναι. Όχι! Μαριέντος. Ναι, μπράβο. Μα τι τυχαίος που είσαι! Τρέχα! Τρέχα! Αυτό είναι! Σέντρα. Μα τι τυχαίος που είσαι πια, δηλαδή! Ναι! Ναι! Ποιος! Ο Ντέλετιτς! Ο Ντέλετιτς χατρίκ! Πριν τη λέξη του πρώτου μηχρόνου. Πάρε και πάρε πολύ σε εσένα. Πολύ εντυπωσιακό. Τι να κάνω. Είχε να πήρα. Έχει. Σημαντικό πιστεύει ότι αυτός ο πιστεύει. Αν είναι δυνατό. Έχει καλή. Αυτό το αποδεικνύει περίτρα να μην. Έχει καλή κυκλοφορία. Αφή άνουμε το πιστεύει. Έχει πανηγύρι να διάνουμε. Τι να. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Και λύγει το πρώτο ημίχρονο 3-3. Ο Βόλος παίζει κατοχή τον Ολυμπιακό, κλασικά. Και τώρα πράγματι ξεκινά και πάλι το παιχνίδι. Παρακολουθήθηκε πολύ. Δεν μπορώ να το πιάσω. Έλα! Με διέλυσε! Δεν το πιστεύω δεν έδωσε φάουλ.
Και! Απίστευτο! Μα κοίτα λίγο τι έκανε ο δικός μου εκεί. Λίγο να το βάλει. Ήταν αυτό. Πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει. Όχι ρε. Όχι ρε. Και τρία, τέσσερα, τρία. Έτσι, μπράβο. Έτσι, έτσι. Δώσε πόνο, αραπάκο. Όχι ρε, τι έκανε. Πάρα πολύ ωραία και... 4-3 είναι δυνατόν. Δυστυχώς ο Ντέλες της Μέση δεν κατάφερε να κάνει και εκεί τρίπλα. Τι έδωσε, εσύ έκανε φάουλ. Εγώ έκανα φάουλ. Όχι, έκανα εγώ. Τσακίσεις παίκτες, ξέρω εσύ. Μανολάς. Βρυσάλικο. Τόση πόνο, Γάβρε. Εμπειλά. Με αυτές τις κοφτές δεν μου δώσε φάουλ. Παθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Μπράβο. Ο παίκτης. Έλα ρε. Η κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Κάνει ένα σου. Μπράβο. Οχεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ο Βόλος Παύλα Μπαρσελόνα έχει δύο πράγματα. Καλή επινόηση. Ναι ρε. Σούτα ρε. Όχι ρε. Απαπα, τι πήγε να συμβεί. Καμαρά. Έλα ρε. Εμπειλά. Μπράβο. Πω, γιο τον έχω κάνει τον Μαρσέλο. Ψάξε για προωθημένους συμπαίκτες. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Απαπα. Πιστεύω αυτό πράγμα. Νομίζω ούτε και ο ίδιος. Από το Βόλο. Από το Βόλο. Ο γνωστός Βόλος είναι παράρτημα της Μπαρτσελόνα. Βαλμπουένα. Χρόνια. Έλα ρε γάμα. Θα παίξτε λίγο μπάλα. Με τα φιεσμένη πέφτε. Πω πω Παναγία μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν μπορώ να κολλάει μπαλά πάνω στα... Όχι ρε! Κάνε το λάθος! Αν πάμε ρε! Κουνήσου ρε! Γάμω το μια ώρα! Αν είναι δυνατόν! Δεν έχω παίξει μες στην περιοχή. Ναι. Πόπ! Α! Πονάει! Δεν γίνεται, δεν είναι μια ώρα κάνουμε, δεν γίνεται. Ούτε πλάγιο μπορώ να κάνω γρήγορα, τίποτα. Εμπειλά! Άντε ρε παιδιά! Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Φύγε ρε Μαρσέλο, πάντα δεν μας τα εκατομμύρια που σου δώσανε. Κατάφερε να προσθέσει. Οι διακοπές είστε. Να δείτε λίγο πως είναι η Μύκονος. Και ο Πειραιάς. Όχι ρε. Άντε πάλι, πετύχαμε τον Τίνα Τζόφερα. Άντε πάλι, ο Νόγερ είναι τερματοφύλακας στον Βόλο. Λούνα. Αυτό είναι. Φανταστικός. Αχ. Προλάβω τώρα. Φύγε. Ξεχύνεται μπροστά. Βαλμπουένα. Ω, ναι. Άντε μια ώρα. Όχι. Άντε μια ώρα. Ρε γάμο, το χέρι το μάστο. Καλή προσπάθεια. Προχωράει μόνος μου. Δεν γίνεται, δεν του προλαβαίνω. Κοίτα εδώ, Εμβιλά, 100 χρονών και τρέχει έτσι. 100 χρονών και τρέχει έτσι. Και θες 5-3. 100 χρονών και τρέχει έτσι, Εμβιλά. Επιτέλους η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκε. Που έψαχνα για να είναι πιο ίσιο. Πιστόλια, έβαλε τρίτο γκολ. Και πια το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι έχει τελειώσει. Εντάξει, άμα έτρεχε έτσι ο Εμβιλά, στα αλήθεια τι να πω. Έτσι τιμωρούνται οι άνθρωποι. 100 χρονών παίχτης. Είδα τον Τέλιτς. Ο Τέλιτς είναι ακριβώς παίχτης. Βγάζει 3 γκολ για πλάκα. Ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Άντε ρε Μαρσέλο! Πού είσαι ρε Μαρσέλο! Πού είσαι! Ο πίσω είναι, άμυνα παίζει. Όλο το παιχνίδι στις πλάτες του και δικαιώνεται γι' αυτό. Πήγε τη λαφάιντα! Δεν το προλαβαίνω! Έχουν ήδη δημιουργήσει μια γκολ. Αχ, όχι! Ίσως εξακολύει. Όχι ρε γάμο, δεν το πιστεύω. Πρέπει να παίξουμε full επίθεση, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να κάνω ούτε μια φάση. Πρέπει να παίξω πιο πολύ passing game. Ναι, με στα ζάλιση, δηλαδή περισσότερο.
θα την επιστρέψει με τη μία. Πολύ ναι, ρε. Και... Έλα ρε Σιέλη, έλα ρε Σιέλη, τρέχα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ο επιτιθέμενος έκανε μια Παναγία μου. Φύγε, φύγε μωρί. Έλα ρε, έλα ρε. Όχι. Πρέπει να βάλουμε στο δύο γκολ τώρα. Δεν γίνεται. Οι παίχτες μου το μεταξύ έχουν πεθάνει. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίχτη του εκεί στα πλάγια. Με χώρο προς τα ευκαιρία ο Βαλμπουένα. Ναι ρε, μπράβο. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη. Πάμε, φύγαμε. Φύγαμε. Ναι, πέρασε η παλιά. Αυτό, όχι, δεν ήταν αυτό που ήθελα. Ναι. Ναι. Έλα, όχι ρε. Μαρσέλο θέλει την μπάλα μπροστά. Ξεκινάει κόντρα. Κινείται προς την επίθεση. Θα φάσει και το έκτο, έτσι. Αυτό δεν βάζει μυαλό. Σάιντ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Την έκοψε. Πήγαμε. Με ό,τι δυνάμει μας έχουν απομείνει, αλλά... Πω, κοίτα εδώ. Καμαρά. Όχι ρε! Ωωω, ρε, τι κάνει ρε αυτό το παίχτη! Παντό είναι αυτό ρε! Μόνο ταχύτητα έχει αυτός ο παίχτης. Πονέ, να μπορούμε να βάλουμε δύο γκολ ακόμα. Δύο γκολ, δύο ακόμα λεπτά στο παιχνίδι. Θα ψάξει για προωθημένους παίχτες του. Αυτό είναι. Αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Αυτό είναι! Αχ! Έλα! Ναι! Και έτσι! Και κάνει το σου! Αν είναι δυνατόν! Αχ! Το σκέφτεται! Με 2,5 εκατομμύρια το μήνα. Πάτε παιδιά, αυτό το βίντεο, άμα σας έρχεται ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι. Και πείτε μου κάτι στο σχόλιο ποιο ομάδα της θα νικήσει από αυτό το παιχνίδι. Αυτά για σήμερα, γεια σας. Γεια σας.